Καλημερούδια, καλημερούδια, καλημερούδια. Είναι ο λίμπερο της καρδιάς σας. 107,4. Είναι η Τρόικα που μόλις πριν από λίγα δευτερόλεπτα, καλημέρα κυρία Ελένη, που μόλις πριν από λίγα δευτερόλεπτα ξεκίνησε. Θα πορευτούμε μαζί. Εγώ, εσύ Κυριούλη που ακούς έξω, εσύ Δεσποινιδούλα, εσύ Μαριλής που είσαι γραμματική υποστήριξη, εσύ Χριστοκιώση, που εμφανώς είναι ακόμα προβληματισμένος για το γεγονός ότι δεν τον πήρε μαζί του ο Μάριος Λαμάς στις διακοπές και πορεύεται μαζί μου εδώ πέρα καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή. Το επόμενο διωράκι θα πάμε μαζί. Together forever. Μοναδικός τρόπος επικοινωνίας FM και ενώ το μήνυμά σας αποστολή στο 54526. Σε 45 λεπτά από τώρα, δηλαδή στις 11 η ώρα, θα κάνουμε μια συνδιάσκεψη. Εγώ, ο Χρήστος και ο Μαριλής, και θα αποφασίσουμε αν θα βγάλουμε γραμμές ή όχι. Εμείς αποφασίζουμε. Βουρός, βουρός, εσύ αποφασίζεις. Δώσε κάτι, ρε Πανάγο! Ακούγεται η φωνή από το υπερπέρα. Ναι, δίνω 3 εισιτήρια, 3 μπιλετάκια που λένε και στα γαλλικά. 3 εισιτήρια για τον αγώνα της ερχόμενης Τρίτης. 5 μερούλες μείνανε. 8 η ώρα στο γήπεδο της Τουμπάρας. ΠΑΟΚ εναντίον ΠΑΣ Γιάννενα της Ολλανδίας. Τρόπος κλασικός. FM, κενό. ΠΑΟΚ, ονοματεπώνυμο, εισιτήριο, ονοματεπώνυμο, οπωσδήποτε παιδιά, γιατί ούτως ή άλλως θα σας ζητηθεί και φυσικά θα σας ζητηθεί και άμπια κτλ. Τα εισιτήρια νομίζω θα τα παραλάβετε από εδώ πέρα από το σταθμό την Τρίτη, τη μέρα δηλαδή του αγώνα, από τις 10 η ώρα το πρωί, λογικά και μετά, από τις 9 η ώρα το πρωί και μετά, νομίζω που έρχεται η Μαριλίζ εδώ πέρα. Anyway, μικρή σημασία έχουν όλα αυτά, αρκεί να κερδίσεις. 3 εισιτήρια για τον αγώνα λοιπόν της ερχόμενης Τρίτης, στις 8 η ώρα, στο γήπεδο της Τούμπας, ΠΑΟΚ εναντίον ΠΑΣ Γιάννενα της Ολλανδίας για την πρώτη μάχη της προκριματικής φάσης του ελεϊνού θεσμού του Champions League. FM και ενώ ονοματεπώνυμο, ΠΑΟΚ εισιτήριο, αποστολή στο 54526. Ναι, αλλά κυριούλη ΠΑΟΚτσι, σήμερα είναι μέρα Άρη. ΑΕΛ Μεσού 1930, το κάνω ασλαμικά έτσι, 1930 versus, όπως λένε στα Ολλανδικά, Άρης 1914. Γήπεδο ΑΕΚ Αρίνα, ώρα 8 το βράδυ. Η αρμάδα του 43χρονου Βόσνιου Ντούσαν Σάκοντα Κέρκες που γεννήθηκε σε μια φτωχική γειτονιά στο ταλαιπωρημένο, βομβαρδισμένο, ματωμένο και αντιπεριελαστικό Βελιγράδι. Η αρμάδα δηλαδή του ανθρώπου που γεννήθηκε τη χρονιά που ο ΠΑΟΚ έπαιρε πρωτάθλημα στην Ελλάδα εναντίον της αρμάδας του 54χρονου Σάβα Παντελίδη που γεννήθηκε στα Πούπουλα στην Κλαμουράτη. Αριστοκρατική, ανέμελη και κοσμοπολίτικη Athens. Η ομάδα από το 2019 κατέκτησε μετά από 30 χρόνια κύπελο στην Τσίπρο και πανηγυρίστηκε έξαλα φυσικά. Εναντίον του Άρη μας που δεν έχει γευθεί το ποδοσφαιρικό νέκταρ εδώ και 49 χρόνια. Τι φωνή έχεις κυριούλη Δεσποινιδούλα? Θα καταφέρει η αδελφή χώρα να εκπροσωπηθεί και φέτος όπως το 13 Άνιαελ περάσει τα δύο εμπόδια που έχει μπροστά της για να μπει στους ομίλους? Τι φωνή έχεις, Αριάννε? Μπορεί ο Ιντέγε να γίνει ο Κιζερίδης όπως το 99 στη Σερβέτ της Ελβετίας? Και μια ερώτηση του παραγωγού. Τα νερά στη δεξίωση που παρέθεσαν οι αδελφοί Κύπρης προς τους Έλληνες είναι της ανερχόμενης παγκόσμιας δύναμης του Καρυπίδη? Θα μάθουμε από Χρήσαντο Τσαλτίδη ή Νίκο Παπαδόπουλο μήπως ήταν Ιωαννίδια νερά. Πολύ ωραίο κομμάτι έτσι, δώσαμε τροφή. Πάρα πολύ μεγάλη. Ωραία φίλο, άλλος Βόσνιος στο Βελιγράδι έτσι. Και μια ερώτηση στον οπαδό του Άρη, αν θέλει να συμμετέχει. Μετά το βγάλουμε γραμμές μετά τις 11, άμα θέλει και τηλεφωνικά. Αλλά μηνυματικά θα το κάνουμε για την πρώτη ώρα, αν θέλει να συμμετέχει, επαναλαμβάνω. Ποια θεωρεί τη μεγαλύτερη στιγμή του όσον αφορά τα ευρωπαϊκά παιχνίδια του Άρη? Μεγαλύτερη στιγμή, όχι της ομάδος, που ένιωσε καλύτερα, παιδί μου. Άρη μπορεί να σου πει, ξέρεις τι, ένιωσα ρε φίλε, όταν έφερνα 0-0 εδώ πέρα με τη Manchester City. Μπορεί να βγει ο παππούλης που τον πήρα εγώ με τον ταξί πριν μια εβδομάδα, 10 μέρες, 12. Πότε παίξε το Χρήστο με τον Ατρόμητο φιλικό? Παππούλης ο άνθρωπος, μια χαρά. 70 χρονών, 70 κάτι. Ναι. Ο οποίος ήταν μέσα σε Άρης Γιουβέντους, Άρης Ρώμα και τέτοια πράγματα. Μπορεί να θεωρεί, ρε φίλε, το Άρης, την προσπάθεια του Άρη, ας πούμε, να αποκλείσει την Ipswich. Φυσικά δεν μπορεί να λείψει τα γυαλιά ηλίου ή ο Ράσεως από τα Optical Express. Το αγαπημένο μας, το λατρεμένο μας, το φανταστικό μας, σαν σήμερα. Δύο στοιχειάκια, μετά θα βάλουμε το κουιζάκι, αλλά όχι άλλο, καμιά σχέση με το κουιζ αυτά που θα αναφέρω. 1944, Χρήστο και όσοι μάθετε λοιπόν από τον Παναγιώτη Παπαδόπουλο, να το θυμάσαι, 1 Αυγούστου 2019, έμαθες από τον Παναγιώτη Παπαδόπουλο ότι η Άννα Φρανκ. Ξέρεις ποια είναι η Άννα Φρανκ? Δεν ξέρεις, ολόκληρος και όσοι είσαι, ρε φίλε. Συμπορεύεσαι μαζί μου εδώ πέρα, δύο ρίτσες. Ναι, αλλά τι μαθαίνεις. Αλλά θυμάμαι ο Μάριος ότι την ξέρει. Ο άλλος ξέρει τι θα λέει. Η American Woman, η Άννα.
Όχι. Η Άννα Φρανκ γράφει για τελευταία φορά στο ημερολόγιο της, φίλε. Αυτό το έχεις διαβάσει κάποιο βιβλίο? Δεν έχεις διαβάσει. Ταινία. Είδες. Είδες, έχουν δει διάφορες εκδοχές. Μάλιστα. Η Άννα Φρανκ γράφει για τελευταία φορά στο ημερολόγιο της το 1944. Μετά συλλαμβάνεται ουσιαστικά από τους Γερμανούς και καταλάβετε ποια ήταν η κατάληξη το 1944, να σε πιάνει Γερμανός. Ακόμα και αν ζεις σε βουνά της Ολλανδίας, όπως θα κάνουμε προετοιμασία, ο ΠΑΟΚ. Σαν σήμερα το 1498, άντε βάζω πρώτο κουιζάκι. Ο Χριστόφορος Κολόμβος, ναι, ο Χρήστος εδώ πέρα, ο δικός μας, γίνεται ο πρώτος Ευρωπαίος που πατάει το πόδι του στην Αμερικανική ενδοχώρα, δηλαδή στη σημερινή Βενεζουέλα. Είδες τι παθαίνεις μαζί μου, Χριστόκιος, σήμερα. Γνωρίζετε από ποια ιταλική πόλη ξεκίνησε το ταξίδι του ο Χριστόφορος Κολόμβος? Το έχουμε αναφέρει κατά καιρούς εδώ πέρα όσον αφορά με τον Μάριο, ρε παιδί μου, κάποια ποδοσφαιρικά γεγονότα κτλ. Αυτό είναι το quiz της ημέρας. Θες να συμμετέχεις, νομίζω ότι γνωρίζεις την απάντηση. Στέλνεις τη χώρα, την πόλη, συγγνώμη, και γράφεις το ονοματεπώνυμο και το αποστέλνεις στο 54526. Στο τέλος εκπομπής, όταν δώσουμε και τα τρία εισιτήρια για τον αγώνα ΠΑΟΚ ΠΑΣ Γιάννενα της Ολλανδίας για την ερχόμενη Τρίτη, θα βγάλουμε και τον νικητή από το κουιζάκι που έχουμε βάλει για τα γυαλιά ηλίου ή οράσεις από τα Oticon Express. Τρία μαγαζιά στην πόλη, Πολυτεχνείο 23. Σας κάνω σήμερα το χατήρι. Είμαι πάρα πολύ καλός κυριούλης και βάζω πρώτα την ευκαρπία μέσα. Πολυτεχνείο 23. Κατεβαίνεις από εκεί, φεύγεις φέρα, πας προς τα δικαστήρια. Δεν μπαίνεις μέσα. Στα δικαστήρια πας ακριβώς απέναντι. Opticon Express, 26 Οκτωβρίου 28. Δεν θες να πας εκεί. Θες να πας στους γκλαμουράτους εκεί πέρα στην Παύλου Μελά, Τσιμισκή κτλ. Στρίβεσαι από Τσιμισκή, στο δεξί σου χέρι, δεύτερο τρίτο μαγαζί, μαγαζάρα. Opticon Express, μπουκάρεις μέσα. Γυαλιά ηλίου κέρδισα. Βρήκα την ιταλική πόλη στο κουίτς που βάλε ο Παπαδόπουλος για Χριστόφορο Κολόμβο σήμερα, 1 Αυγούστου. Καλό μήνα να έχουμε. Και σαν σήμερα, Χρήστο, και όσοι θα αναρωτιέσαι γιατί ζητάω εγώ κάποιο χάλι να παίξουμε τώρα από κάτω, αφού βγει το Yellow River. Η Βικτόρια στέφεται βασίλισσα της Βρετανίας και θα μείνει εκεί για πόσα χρόνια, ρε, πιστεύεις, Τσάλτ? Τσάλτ λέω, Χρύσανθε, Χρύσανθε λέω, Κιώση. Πάνω από 60, πόσα δηλαδή, ρε φίλε? 69 λες εσύ, το μυαλό σου εκεί είναι σαν αυτά τα νούμερα τα περίεργα. 63 χρονάκια, εξού και Βικτοριανή εποχή. Εμείς θυμάμαι τη βασίλισσα, έτσι, την εποχή εκείνη, τη Βικτοριανή. Με κάτι που θα ακούσετε και θα σας συγκινήσει τώρα. Κάτι άλλο είμαι σήμερα. Πώς τα δένω όλα. Σήμερα θα παίξουμε κομματάρες για τους Αριανούς που έχουν ξεσαλώσει την Άγια Νάπα, έτσι. Ακόμα εκεί είναι μερικοί. Θα βάλουμε κομματάρες, έτσι. Αλλάζει σήμερα το τέτοιο, το μενού. Αν είσαι Παπαδόπουλος, φίλε, δεν διαβάζεις, ξέρεις τώρα. Τα λατρεμένα μου είναι αυτά, να ξέρεις. Αυτά που μισεί ο Ασλαμάς. 7 λεπτά, 6 λεπτά, 9 λεπτά. Μαζί μας έχουμε τις Rumen Calls. Έχουν τρελαθεί κι αυτοί. Εδώ πέρα, μαζί μας. Βαθύλακο Θεσσαλονίκης δεν βρίσκουμε αυτές. Ναι, αλλά τηλέφωνο υπάρχει, ρε Παλάκο. Για πες το. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-719-229. Ναι, αλλά δεν θέλω να πάρω τηλέφωνο. Θέλω να μπορεί φίλος Ταράκης στο ίντερνετ. Τι να κάνω? Rumen.gr. Πάρα πολύ απλά και βρίσκεις την εταιρεία, την κατασκευαστική δύναμη με εμπειρία και τεχνολογία από το 1964. Πότε γεννήθηκε ο δικός μας εδώ πέρα, ο Βόσνιος, είπαμε. Α, το 76. Πιο παλιά και από τον Κέρκεζ, τον προπονητή της ΑΕΛ Μεσού. Rumen Calls. Υγρασία, ξέχασέ την. Ζέστη, ξέχασέ την. Όλα αυτά, γιατί έχεις Rumen Calls. Μαχαιριά, μήνυμα, θαλαμοφύλακα. Παπ, ρώτα λίγο τον Χρυσανθούλη. Ο Χρυσανθούλης λέει πήγε στην Κύπρο. Α, αν το βγάλουμε στον αέρα κάποια στιγμή, το ρωτήσω. Κρατάω το μήνυμά σου και το ρωτήσω. Δεν μπορεί να πει όχι, θα τον κλείσουμε έτσι από Κύπρο. Δεν είναι εδώ πέρα στο τι να κάνει θέλει. Ωραία, συνεχίζει το μήνυμα. Τώρα που θα φάνε μείωση από την ΕΡΤ, έρχονται στο Open να φάνε ρούβλια ή θα τα βρουν τελικά με το 4 παρένθεση 4 κλείνει παρένθεση. Παίζει πολύ ωραία με το κανάλι. Έψιλον. Θα ρωτηθεί ο Χρύσανθος εντός ολίγου. Δεν ξέρω τι ώρα το βγάλουμε, μετά τις 10.30, μετά τις 11. Μου ξενύχτησε κι αυτός Άγια Νάπα, εκεί με τους οπαδούς, φίλε. Ταξιδάκια και τέτοια. Και καλά δεν βρίσκει πτήση και την επόμενη το πρωί να φύγει. Τρίχες. Μπορεί να ξεσαλώσουν αυτοί και σήμερα το βράδυ, ρε. Α, γι' αυτό δεν θέλει αυτός μόλτε. Σου λέει τι να κάνουν οι Νορβηγοί, ρε φίλε. Και δεν έχει και άλλα περίεργα. Ενώ Βελιγράδια περάσουν τα Σερβάκια. Αυτό δεν είναι φίλο. Τι, time out. Ναι, άντε να βάλουμε και τα μηνύματα. Μην ξεχνάτε, FM και ενώ το μήνυμά σας αποστολή στο 54526 για τον οπαδό του Άρη. Ποια θεωρεί έτσι τη μεγαλύτερη στιγμή του, έτσι σαν συνέστημα, το λέω αυτό, όχι σαν επιτυχία. Μπορεί να ήταν, παιδί μου, ξέρω εγώ, μια ισοπαλία εκτός έδρας. Ξέρω εγώ, μια ισοπαλία όπως με τη Ρώμα εδώ πέρα, το 0-0.
Κάποιο άλλο μπορεί να πει την νίκη με η πρόκριση με στην Ελβετία με τη Σελβέτ. Κάποιο άλλο μπορεί να πει με ένα τρελικό Μαδρίτη. Ποια θεωρεί γι' αυτό, ρε παιδί μου, το συνέστημά του κτλ. Κτλ. FM και το μήνυμα σου, όπω όλοι, στο 54-526. Τρία μπιλετάκια για τον αγώνα τη ερχόμενη Τρίτη. Πάω και ένα δύο πα για ένα τη Ολλανδία. 8 ώρα γήπεδο του Μπάρα. Κλασικό μου τρόπο. FM και το μήνυμά σα, ονοματεπώνυμο οπωσδήποτε. Πάω και εισιτήριο αποστολή στο 54-526. Σαν σήμερα, πρόσφατα το 1498, ούτε 700 χρόνια πριν, ο Χριστόφορο Κολόμβο ξεκίνησε το ταξίδι του, ήταν ο πρώτος Ευρωπαίος που πάτησε το πόδι του στην Αμερικανική ενδοχώρα, δηλαδή στη Βενεζουέλα. Αυτοί που κυνηγάνε σήμερα οι Αμερικάνοι. Τους πήραν εκεί πέρα στο πλευρό τους, τσουπ, να τώρα, ποια είναι η Αμερική. Γνωρίζετε από ποια Ιταλική πόλη ξεκίνησε το ταξίδι του ο Χριστόφορος Κολόμβος? Τη γνωρίζει την απάντηση. Θεωρείς ότι γνωρίζεις. FM, κενό, την απαντησούλα, αποστολή στο 54526 και γίνεσαι μετά κουκλίφιλε. Γυαλιά ηλίου ή ο Ράσος, αν είσαι γκαβάδι, από το Opticon Express. Τι άλλο θέλεις. Τρία μαγαζιά μπορείς να επισκεφθείς, είτε δυτικά, είτε στο κέντρο, Παύλου Μελά, είτε σχετικά κοντά στο κέντρο, ναι, απέναντι τα δικαστήρια. 26 Οκτωβρίου 28. Δημητριάδης, Master of Orasis. Πραγματικά λυπάμαι που δεν έχει έρθει μία απάντηση, ρε φίλε. Η μαγιά είναι εδώ στο quiz, ρε φίλε, που βάζουμε σχεδόν κάθε μέρα. Εντάξει, χθες τη σώσαμε τη μέρα. Όχι, εντάξει, ήρθαν απαντήσεις πέτα για Αργεντινή. Που είχαμε βάλει ποια ομάδα αντιμετώπισε η Ουρουγουάη στον τελικό του πρώτου παγκοσμίου κυπέλλου το 1930. Ακόμα δεν έχει έρθει απάντηση, ρε φίλε, από πού ξεκινούσε το ταξίδι του Χριστόφορου Κολόμβου. Εσύ ξέρεις, το γνωρίζεις, για πες μας. Άντε, ρε, μπράβο, ρε. Μπράβο, ρε. Το έχει πει και σε μια μετάδοσή του κάποιο Έλληνα podcaster. Ναι, θα σου πω σε ποιο μάτς. Τώρα μην βοηθήσουμε τον κόσμο. Από ποια Ιταλική πόλη. Σαν σήμερα πάτησε το πόδι στη Βενεζουέλα, έτσι. Ταλαιπωρημένη από την Αμερική, από την υπεριαλιστική Αμερική, Βενεζουέλα. Σαν σήμερα ουσιαστικά ήταν ο πρώτος Ευρωπαίος. Anyway, γυαλιά ηλίου, μπορείς να τα διεκδικήσεις. Αν δεν απαντήσεις σωστά, θα γλιτώσει ένα γυαλί ηλίου ο Ράσος από τα Opticon Express, ο φίλος μας ο Δημητριάδης. Λοιπόν, τρία εισιτήρια για τον αγώνα της Τρίτης ΠΑΟΚ εναντίον Πας-Γιάννενα της Ολλανδίας. 8 η ώρα, εγώ νομίζω 9.30 ρε φίλε. 8, καλή ώρα, ακόμα ήλιος. Ακόμα ζεστούλα. Για να δούμε το Ολλανδάκι. Βέβαια και τη Χέρεμε θα είχε ζέστη για την ομάδα τη Χέρεμε εδώ πέρα. Και την πατήσαμε άσχημα. Ένα-ένα νομίζω εδώ πέρα. Με Σάντος. Και αποκλειστήκαμε από αυτού εδώ. Τις καρδούλες. Anyway, τρία εισιτηριά για τον αγώνα δηλαδή τη Τρίτη. Πάω και εναντίον Πας-Γιάννενα τη Ολλανδία, δηλαδή τον Άγιαξ. Μην ξεχνά επίση τι άλλο βάλαμε. Α, για τον οπαδό του Άρη, αν θέλει να συμμετάσχει στην ερώτηση που έχουμε κάνει, που είχαμε βάλει νωρίτερα, όσον αφορά τα συναισθήματά του για ποια θεωρεί έτσι μεγαλύτερη στιγμή του όσον αφορά τις ευρωπαϊκές πορείες που έχει κάνει ο Άρης, ευρωπαϊκές επιτυχίες που έχει κάνει ο Άρης, ο οποίος πλάκα-πλάκα κέρδισε Σερβέ το 99, μετά τη Γιαγκελόνια και μετά την Ατλέτικο Μαδρίτης. Μετά δεν έχει άλλες, Τι. Εκτός, ναι. Τη Γιαγκελόνια δεν θυμάμαι ότι είχε κερδίσει. Επαναντικός ήταν εδώ, που ήρθαν τα Πολωνάκια. 200 άτομα, ένας και ένας. Τέτοιοι, Μην βρεις Πολωνό μπροστά σου. Μ' αρέσει που έχουμε και εμείς χουλιγκάνια εδώ πέρα. Ωραία, εκεί τι γίνεται. Φαντάζομαι εκεί τι γίνεται. Λοιπόν, άντε λίγο να πάμε έτσι, να βάλουμε μια μουσικούλα δικιά μας. Έτσι, έλα, Χρήστο και όσοι, άντε. Τα Αργιανάκια να φύγουν από εκεί πέρα. Για να πάω. Ξημέρωσε, παιδιά. Είναι η μέρα του αγώνα. Τέλος. Βγάλε τη βερμούδα σου. Ει, Αργιανέ, Αγιαλάπα, φύγε. Μια ώρα δρόμο έχεις. Μια και είπαμε 1999 Σερβέτα, αυτό είναι το κομμάτι 1999, ρε φίλε. Όκεφολτ. Μαγικό. Εποχή Γκόα, φίλε. Πω, μαγεία. Το κατέβασμα ήταν ωραίο. Το ανέβασμα ήταν το ζόρι. Ξέρεις γιατί. Πάνω τι είχε, τι σε περίμενε. Πολτσάι. Και φεύγω δεξιά αριστερά. Χορταρέας. Τέτοια πες, ποιος άρε. Όχι, Δεν σου ζητήσει κανείς έτσι λίγο. Άντε, βάλε κανένα χαουζάκι, Αλλά εσύ τίποτα, Βράχος. Άρε, και όσοι είσαι ο βράχος, ρε φίλε. The Rock. Hey, Αργιανέ, μία ώρα δρόμο μπροστά σου έχεις. Ας την Άγια να πάω. Καλημερίζουμε τη 294. Καλημέρα, μεγάλε Παπαδόπουλο. Καλημέρα, καλό μήνα. Θέλω τόσο πολύ το εισιτήριο. Μην μου κάνετε όμως τέτοια, ρε παιδιά. Εντάξει, πολύ το θέλω το εισιτήριο, αλλά μην μου γράφετε τέτοια. Εντάξει, δεν πειράζει, αλλά όσο να είναι, εντάξει, με φαίνεται σε πολύ δύσκολη θέση. Μουσικά έτσι θα πάμε. Μαγικά. Αν έχεις Παπαδόπουλο εδώ, φίλε. Και τέτοια. Επανέρχεται μάλλον ο 164, ο οποίος εμφανίστηκε και χθες. Αχ, Ερτ μου, τι τους κάνεις. Βαριά τα ποδαράκια απόψε. One Channel και καθάρισε ο πρόεδρας. Τι ωραία, τι καλά. Μην ξεχνάτε. Άννα Φρανκ, Ωραία, φίλε. Ποια δεν έχεις δει, θυμάσαι, περίπου. Όχι. Και πώς σώθηκε το ημερολόγιο, Χρήστο. Πώς σώθηκε το ημερολόγιο.
Γιατί πιάσανε, ήταν με την οικογένειά της, πιάσανε την αδελφή της, τον μπαμπά της. Σοφή ήταν, σοφή ήταν στην Ολλανδία, ναι, στην Ολλανδία. Ναι. Γερμανίδα Ευρωπούλα, Ναι. Ωραία, φίλε, τι γίνεται. Και μετά, Auschwitz και τέτοια πράγματα. Τι να κάνεις, 1944. Εντάξει, ούτε 100 χρόνια πριν αυτά γινόταν στην Ευρώπη. Και τώρα έχει 40 βαθμούς η Γερμανία και η Ολλανδία και τους βλέπεις κακομοίριες, φίλες, στα συντριβάνια, Λένε και για μας, ρε εσύ, πώς καταλαβαίνεις τον Βλαχοέλη να το πηγαίνει εξωτερικό κτλ. Αλλά καταλαβαίνεις, φίλε, και τον Ευρωπαίο, τον Μέσο Ευρωπαίο, φίλε, σε κάτι τέτοιες στιγμές. Πω, 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 πω. Σε κάτι λίμνες, κάτι τέτοιο. Πω, πω, φίλε, δεν θα μπαίνω ποτέ. Προτιμώ να βρω ένα δεντράκι, άμβλο δέντρο εκεί πέρα. Αλλιώς, είμαι στη Σαχάρα της Ευρώπης, τι να κάνω, φίλε. Αν βρω νερό, ήπια. Είναι και ευθύνα τα νερά εκεί. Αν δεν βρω νερά, τι να κάνεις, φίλε, κάτσε εδώ πέρα έτσι όπως είσαι. Μπαίνουμε τα παπούτσια μέσα, φίλε, με κάλτσε. Πω. Κατάλαβα, έλα στη Βλαχάρα. Ωραία, τι γίνεται. 2:33, καλημέρα Παπαδόπουλα. Έτσι για το καλό έστειλα, γιατί μπιπ μόνο στο στούντιο. Η αγκαλιά του Αγρινίου, να τος ρε φίλε, αυτό το συνάντησε στο Αγρίνιο. Δεν τον ήξερα, δεν τον άνθρωπο. Μες καμιά φορά τον είδα στη ζωή μου. Ο τελείως το μάτς. Βγαίνω το γήπεδο, εκεί που έκανε ο ΠΑΟΚ την επική ανατροπή, που το παιχνίδι θύμισε όπως το 1985 το Λάρισα ΠΑΟΚ. Βέβαια εκεί πέρα στη Λάρισα ΠΑΟΚ είχε προηγηθεί 0-2, αλλά μου θύμισε πάρα πολύ εκείνο το παιχνίδι. Ήταν στάμπα, ρε παιδί μου, ότι παίρνει σχεδόν το πρωτάθλημα. Με το ένα από τα δύο γκολ που έβαλε ο Βιερίνια, το τούβλο έξω από την περιοχή. Α, τέλος πάντων, μικρή σημασία έχουν όλα αυτά. Έξω από το γήπεδο, κοιτάει ένα, τον κοιτάω, περπατώντας τώρα έτσι. Κοιτάει, τον κοιτάω. Α, δεν μου λέει. Μπράβο, με ξέρει κόσμος. Τι είναι αυτό, ρε φίλε. Άμα αγκαλιά. Ναι. Και τον αγκάλιασε τον άνθρωπο, φιληθήκαμε. Bye bye. Good night. Είδες τι ώρες που είναι. Να, συμμετάσχει και στην εκπομπή. Ο 233. Μας καλημερίζει ο Αντώνης από τα Opticon Express. Μεγάλε. Έτσι, με 9 θαυμαστικά. Τι καλός που είσαι, Αντουάν. Πάρα πολύ καλός. Εγώ βλέπεις καθημερινά δίνω γυαλιά ηλίου ώρα από τα Opticon Express. Μια χαρά, αλλά σήμερα δεν έχει απάντηση. Σήμερα μπορεί να κουτράρεις κιόλας, Αντουάν, έτσι. Δεν ξέρουμε. Αν δεν έρθει το όνομα της Ιταλικής πόλης που ξεκινούσε ο Χριστόφορος Κολόμβος τα ταξιδάκια του, έτσι. Δεν θα πάρει γυαλιά ηλίου ή οράσεις από τα Opticon Express. Ουδείς. Αριανέ, ξύπνα. Μάζεψε. Πετσέτες. Φύγε από την ξαπλώστρα. Δρόμο από την Άγια Νάπα. Μια ώρα μπροστά σου έχεις. Πρέα σου λατσάρες εκεί πέρα στη Λάρνακα. Λάρνακα δεν είναι το παιχνίδι. Χριστό, Λάρνακα. Έτσι. Μια ώρα πώς. Μας τα απευθύνει ο Νίκος Παπαδόπουλος. Τα άμαθα εγώ. Έτσι. Σήκω, φύγε. Τέλος το πάρτι. Τέλος και οι διαγωνισμοί. Γιατί κάτι περίεργοι διαγωνισμοί γίνονται εκεί πέρα. Τέλος. Μουσικούλα. Θα συνεχίσουμε έτσι, ρε φίλε. Τιμής ένεκιν, όπως λένε οι μορφωμένοι. Μια χαρά. Για τους Αριανούς οι οποίοι βρίσκονται στην Κύπρο. Τι κομματάρε, ρε φίλε. Μόνος μου καλύτερα, φίλε. Δεν θέλω κανέναν. Κανέναν. Μουσικάρι στο οργήματα. Πόπο, φίλε. Ωρα, φίλε. Ελαδάρα. Νησάρες, μπιτσόμπαρα. Ξημέρωμα. Να βλέπεις Άγιο Όρος απέναντι. Ωρα, φίλε. Ανεμελιά. Τεράστια. Και τώρα 11 η ώρα κλείνουν τα ματάκια. Ρε τα χρονάκια πως περνάνε. Γράφεται μεγάλη ιστορία. Μήνυμα Γιώργου Ιταλού. Όχι, μην περιμένεις κανένα εκδοτάκι τα δικά του. Καλημέρα, μέγιστε παπ. Ωραία, φίλε. Ο Ροκάς που μεταλλάσσεται. Ο Ροκάς που μεταλλάσσεται, ρε φίλε. Πιστεύω ελαίο μουσικών επιλογών Παναγιώτη Παπαδόπουλου σήμερα, έτσι. Αριανή, φύγετε από Άγια Νάπα. Μαζεύτε. Βερμούδες, ιστορίες, πετσέτες, το ένα τ' άλλο. Δρόμο. Φεύγετε. Λάρνακα. Σας περιμένει ο Άρης. Αγώνας πρόκρισης. Και μετά ή στην ζεστή Νορβηγία ή στο δροσερό Βελιγράδι. Α, ποιος είναι, παίξαν χθες, είσαι σίγουρος? Ωραία, φίλε, κάτσε να μπω. Ωραία, πατατάρα έκανε, περίμενε. Και δεν έγραψε τίποτα στο λαμπάο το Άρης, εκτός να το είδα, ρε φίλε. Είσαι σίγουρος? Πες πάνω, θα μπω τώρα, μάλλον τις υπόλοιπες στο διάλειμμα, σε κάνω δεκάλεπτο. Βαριά να τώρα ψάχνω, ρε φίλε. Τι έγινε χθες? Δεν νομίζω, ρε, Τσάμπιος Λίγκ χθες, παιχνίδια. Μπορείς να δεις εκεί. Μηδέν το πρώτο παιχνίδι. Άστο κι όσοι άλλοι να ψάξει 9 λεπτά. Πέρασε η Μόλτε. Άρα Νορβηγία. Πάει το Βελιγράδι. Α, συζεστή, καυτή. Τι λέρε, 1-3 μέσα στη Σερβία. Η ανερχόμενη δύναμη, όπως λέει και ο Νίκος Παπαδόπουλος στη Σέρβια. Τώρα η Μόλτε. Μόλτε, η οποία είναι πρώτη στην Νορβηγία.
Ρε τον 164 κάθε μέρα κυνηγάει ρε φίλε. Αχ, έρθει μου, τι τους κάνεις. Βαριά τα ποδαράκια απόψε. Δηλαδή γιατί ρε φίλε, πάνω να παίξει ευρωπαϊκό παιχνίδι στην τέτοια, στη ρεβάση του 0-0 και επειδή έκανε ψαλίδι και λες έρθει, είναι βαριά τα πόδια. Δες πώς το ερμηνεύει ένας παοξής ας πούμε. One channel και καθάρισε ο πρόεδρας. Ένα καλά και καθάρισε ο πρόεδρας. Α, εννοεί φυσικά τον, τον Καρυπίδη, τον πρόεδρο του Άρη. Ναι, αλλά ο παοξής ρε φίλε 164, όπως είσαι και εσύ ας πούμε, σε περίπτωση που κάνει κανένα συντέγε 0-1 στο 67 και λες πού να το γυρίσει τώρα οι άλλοι, πώς θα νιώθες ρε φίλε, αλλά αμόμπι θα νιώθες μάλλον, όπως λέει και το τραγούδι. Όχι αυτό που ακούμε, αυτό που θα ακούσουμε. Την καρδουλά μου. Πόσο άσχημα να νιώθω. Τι όλες οι ελπίδες στην Νορβηγία. Στην καυτή γεμάτη γρασία Νορβηγία. Σε περίπτωση που η Ντέγε, ο Κιζερίδης, ο σύγχρονος Κιζερίδης, κάνει το 0-1 μες στην Τσίπρο. Συγκινητικό το κομμάτι, συγκινητικός όμως και ο 233, ο οποίος συνεχίζει. Σας ακούω από το κάτω όπως η Βικτόρια. Ειδικά φέτος κάθε Δευτέρα ένιωθα το ίδιο με σένα στην προσμονή για το πρωτάθλημα. Έτσι εξηγείται και η αγκαλιά και το ξέσπασμα. ΠΑΟΚ, λέει ο 233. Αν θες να πεις την κλήρωση όμως τώρα, τώρα στέλνεις ΠΑΟΚ, έτσι. Πριν δεν έστειλες γκαλιά του Αγρινίου, 233. Αν θες να πεις για κλήρωση για ΠΑΟΚ Άγιαξ, εκτός ολίγης διαρκείας. Οπότε δεν σε ενδιαφέρει. Αλλά για να γράψεις ΠΑΟΚ, μήπως ενδιαφέρει, ξέρω εγώ. Και εσύ πώς νιώθεις, αν κάνει ο Ντέγε το 0-1, όπως αυτά που περιγράφει ο Μόμπι. Feel so bad. Μουδιασμένο το ξεκίνημα όσον αφορά τα εισιτήρια για τον αγώνα ΠΑΟΚ Άγιαξ. Όπως έγινε βέβαια και χθες, μετά το μισάωρο πήρατε μπρος και μετά γινόταν ψιλοπανικός. Αλλά σήμερα πάλι βλέπω μουδιασμά έτσι. Anyway, έχουν έρθει 6 άτομα που έχουν στείλει για τον αγώνα της Τρίτης, της ερχόμενης Τρίτης, ΠΑΟΚ εναντίον Παζιάννα της Ολλανδίας. Για το κουζάκι που έχουμε βάλει, Αντουάν, να κάθεσαι ήσυχο σήμερα, ίσως να μην χρειαστεί να δώσεις γυαλιά. Οράσεις ή ηλίου από τα Opticon Express. Γιατί αυτό λες αυτό ρε Πανάγο? Έχει γιατί το λέω ρε Αντουάν. Διότι σαν σήμερα το 1498 ο Χριστόφορος Κολόμβος γίνεται ο πρώτος Ευρωπαίος που έφτασε στην Αμερικανική ενδοχώρα, δηλαδή στην σημερινή Βενεζουέλα. Έχουμε βάλει ένα απλό ερωτηματάκι. Από πού ξεκινούσε τα ταξίδια του, από ποια ιταλική πόλη ξεκινούσε τα ταξίδια του ο Χριστόφορος Κολόμβος. Το γνωρίζεις, στέλνεις την απαντησούλα, αν είσαι τυχερούλης, στο τέλος εκπομπής, εκεί που θα δώσουμε τα εισιτήρια για το ΠΑΟ Κάγιαξ, δίνουμε και το και γυαλιά ηλίου ή οράσεις από το Opticon Express. Δεν το γνωρίζεις, δεν μπαίνει κανείς τίποτα, οπότε κοιμάσαι ήσυχος Αντουάν. Ο Στελάρας 868 μπαίνει στην κλήρωση και αυτός για το διεκδικώντας το εισιτήριο για τον αγώνα ΠΑΟΚ εναντίον Παζιάννα της Ολλανδίας στην ερχόμενη Τρίτη. Εμείς συνεχίζουμε έτσι, είχαμε μια μικρή παρένθεση για το πώς μπορεί να αισθάνονται σήμερα το βράδυ οι οπαδοί του ΠΑΟΚ, τέλος πάντων πλειοψηφία, φαντάζομαι, οπαδοί του ΠΑΟΚ, σε περίπτωση που κάνει κανένα συντέγε 0 στο 67 και το σκορ παραμείνει έτσι ή ακόμα και να ισοφαρίσει η ομάδα από την Τσίπρο. Παραμείνει ο Άρης που ουσιαστικά προκριθεί και αντιμετωπίσει την Μόλντε από την Νορβηγία. Έγινε πλέον ξεκάθαρο αυτό. Μόλις τώρα το μάθαμε. Όπω ήταν χθες, όταν δεν υπάρχει τεχνολογία, δεν υπάρχει ίντερνετ, δεν υπάρχει τίποτα, καταλαβαίνεις ότι για να μάθεις ένα αποτέλεσμα πρέπει να περιμένεις την επόμενη μέρα. Το σίγουρο είναι πάντως ότι αν ο Άρης περάσει την ερχόμενη Τρίτη, Τετάρτη, πότε είναι το ματς, Πέμπτη θα είναι το ματς, αλλά πότε θα φύγει ο άλλος. Οπότε καταλαβαίνεις, όλα δουλεύουν για τον Τζαλτίδη. Όλα δουλεύουν για τον Τζαλτίδη. 4 μέρες Κύπρο, καμιά 7 μέρες Νορβηγία. Μετά θα πάρει και την άδειά του, να οικογένεια, να το άλλο. Να ξαναπεράσει ο Άρης. Τρέχα γύρευε. Καλό Σεπτέμβρη. Με την έκθεση που λένε. Με τα σχολεία που λένε. Ωραία κομματάρα. Ξύπνα, Αριανέ. Συμμαζέψου. Μάζεψε τα βραχιά σου. Μάζεψε τις βερμούδες σου. Μάζεψε τις πετσέτες σου. Φύγε από Άγια Νάπα. Φτάνει. Ξεσάλωσε όλο το βράδυ. Είχε διαγωνισμούς. Η ομάδα σε χρειάζεται. Η ομάδα σε χρειάζεται. Πρέπει να είσαι στο πλευρό της. Έχεις ταξίδι μπροστά σου. Γιατί αν πας στην Άγια Νάπα και η μία ώρα για να την Λάρνακα φαίνεται αιώνας. Αιώνας. Την αριστουργηματική εξαιρετική μουσική επιλογή. Από την ποιότητα της εκπομπής. Την ποιότητα της εκπομπής. Δηλαδή, εγώ, αυτός είμαι. Θα πάμε στο δεύτερο διάλειμμα της ημέρας. Θα επιστρέψουμε ξανά με αυτό το κομματάκι έτσι. Μπαίνοντας έτσι στο mood, στη διάθεση των Αριανών οι οποίοι βρίσκονται έτσι στην Κύπρο και ξεσαλώνουν είτε στην Αγία Νάπα είτε σε κανένα άλλο μαγαζάκι. Ξημέρωση εκεί πέρα. Φαντάζομαι τέτοια μουσικούλα. Όμορφη, ωραία. Μακριά από χαζοροκές. Χαζοροκές. Όχι τώρα, ωραία είναι. Ωραία είναι. Λοιπόν, διαλυματάκι. Και επιστρέφουμε εντός ολίγου. Προφανώς, αν μπορέσουμε να ξυπνήσουμε Χρήστον Τσαλτίδη, ο Νίκος Παπαδόπουλος σίγουρα θα είναι σε πάλξεις. Αν ο Τσαλτίδης έχει ξυπνήσει από το χθεσινό μεθύσι που έκανε σε κάποιο μπιτσόμπαρο εκεί στην μαρτυρική Τσίπρο, θα επιστρέψουμε εδώ πέρα για την επόμενη ώρα. Αλλιώς θα βγάλουμε και γραμμούλες. 287 και 38.
Στην επόμενη ώρα μπορούμε να βγάλουμε γραμμές εκτός από τα μηνυματάκια σας. Τρία εισιτηριάκια έχω, λέμε. Πάω και εναντίον πας για ένα της Ολλανδίας. Μια εβδομάδα, έξι μέρες, μια εβδομάδα πριν την ρεβάνς τους ζωσιμάδες του Άμστερνταμ. Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την ομάδα, την πρωταθλήτρια της Ολλανδίας. Τρία εισιτήρια, FM και ενώ ΠΑΟΚ, ονοματεπώνυμο, αποστολή στο 54526. Δεύτερο εισιτήριο, θες γυαλιά, είσαι γκαβάκι, θες οράσεις ηλίου, τι θέλεις από τα δύο. Μπορείς να απαντήσεις όμως στην ερώτηση που έχουμε βάλει, στο quiz που έχουμε βάλει. Σαν σήμερα, 1498, σαν χθες δηλαδή. Χριστόφορος Κολόμβος, ο Χριστάρας, γίνεται ο πρώτος Ευρωπαίος ο οποίος πατάει το πρώτο του στην Αμερικανική ενδοχώρα. Σημερινή Βενεζουέλα, η οποία λέει έχει τις πιο ωραίες γυναίκες στον κόσμο. Και όντως αν δεις κάτι φωτογραφίες και τις διαδηλώσεις και αυτά που γίνονται, φίλε, έχει πράγμα. Anyway, μικρή σημασία. Όχι, μεγάλη σημασία έχουν αυτά. Μικρή σημασία για αυτό που έκανε ο Κολόμβος. Όχι, μεγάλη σημασία για την ανθρωπότητα. Τέλος πάντων. Από πού ξεκίνησε, ρε παιδιά, από ποια ιταλική πόλη ξεκίνησε ο Κολόμβος? Γιατί δεν το ξεκινούσε από το κόμμα, ας πούμε. Άντε, τι να κάνω άλλο, ρε παιδιά. Ο Αντώνης θέλει να δώσει. Γυαλιά ηλίου, οράσεως. Απάντησε, ρε φίλε. Απάντησε. Ποια ιταλική πόλη? Ψάχνουμε την ιταλική πόλη που ξεκινούσε ο Χριστόφορος Κολόμβος. Μέχρι και ο Ολυμπιακός το ξέρει αυτό το πράγμα. Φοβερό. 164. Το μήνυμά σου διαβαστεί μετά το δεύτερο break που θα κάνουμε ευθύς αμέσως. Δεύτερη ώρα εκπομπής εδώ πέρα. Η εκπομπή μουσικά αριστουργήματα με Παναγιώτη Παπαδόπουλο. Home Alone. Εδώ πέρα, όπως λένε οι μορφωμένοι, οι Αμερικάνοι, τα φιλαράκια μας, οι Ιμπεριαλιστές. FM γεννώ το μήνυμα σας, αποστολή στο 54526. Θα αφιερώσουμε και ένα το κομμάτι που ζητάει απεγνωσμένα ο Τακινάρτης. Στέλνει μήνυμα. Shake the disease. Για τη συγχωρημένη τη μάνα μου, σε παρακαλώ. Θα το βάλουμε, ρε φίλε, αν υπάρχει τέτοιο πόθος. Έτσι. Και τέτοια κατάσταση, δεν γίνει να μην πούμε ναι σε ακροατή. Anyway, μπράβο ρε παιδιά, επιτέλους. Ρε 3-20, με τρελαίνεις τώρα. Οι κουζάρες που βάζω τώρα είναι ψαγμένες τώρα. Σε παρακαλώ. Λες ότι ξεκίνησε από αλλού. Όχι, λες, μήπως κάνεις λάθος. Εντάξει, οκ, μην σε αποπέρνω. 3-20. Ακούει όμως ο άλλος, λέει ποιος να ξεκίνησε, από πού να ξεκίνησε και τι να ξεκίνησε. Ναι, σαν σήμερα ρε παιδιά. Χριστόφορος Κολόμβος, 1398. Σαν ψέσπο, όπως λέει ο Σλαμάς, γίνεται ο πρώτος Ευρωπαίος ο οποίος πατάει το πόδι του στην Αμερικανική ενδοχώρα. Δηλαδή στη σημερινή Βενεζουέλα. El pueblo unido jamás será vencido. Γνωρίζετε από ποια ιταλική πόλη ξεκίνησε τα ταξίδια του ο Χριστόφορος Κολόμβος? Ναι, απαντάς στέλνοντας μήνυμα στο 54526, κάτι που έχει κάνει η 416, η οποία μπαίνει στην κλήρωση για τα γυαλιά. Ο Κωνσταντίνος λέει: καλημέρα Παπαδόπουλο, μήπως κάνεις λάθος, από το λιμάνι της Λας Πάλμας της Ισπανίας ξεκίνησε. Θέλω γυαλιά, έτσι όμως δεν θα τα έχεις 320. Δεν μπορεί, κυριούλη, να απαντήσεις λάθος, να απαντάς λάθος και να θες και γυαλιά. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα, τουλάχιστον εδώ πέρα. 50 λεπτά έχεις να διεκδικήσεις ακόμα. Εκτός από τα γυαλιά ήλιο από τα Opticon Express, ή οράσεως, ό,τι θέλεις, εσύ διαλέγεις, εσύ αποφασίζεις, όπως λέγει ο Βούρος, εκεί πέρα στο πάλι ποτέ Μέγκα. Τρία εισιτηριάκια, είναι η τελευταία μέρα, παιδιά, που δίνουμε. Αύριο, γιοκ, καπούτ, όπως λένε. Τίποτα δεν έχει. Τέλος, όσοι πρόλαβαν, το εισιτήριο είδαν. Τρία εισιτήρια για τον αγώνα της Τρίτης, ερχόμενη Τρίτη. Για το παιχνιδάκι στην Τουμπάρα. ΠΑΟΚ εναντίον ΠΑΣ Γιάννα της Ολλανδίας. Μια εβδομάδα πριν τη ρεβάνς στους ζωσιμάδες του Άμστερνταμ. FM και ενώ ΠΑΟΚ, ονοματεπώνυμο, αποστολή στο 54526. Γραμμές ανοιχτές. 2-31-0, 2-87 και 3 οκτάρια. FM και ενώ το μήνυμά σας, αποστολή στο 54526. Δύο δηλαδή οι τρόποι. Δεν υπάρχει και τρίτος, παιδιά. Τώρα δεν υπάρχει, τι να κάνουμε. Αυτή είναι η τρόπη. Μπορείτε είτε να καλείτε είτε να πληκτρολογείτε. Τι βάζω ρε πάλι, τι βάζω. Άρε μάγε πάπου. Άρε καλά που είσαι εσύ εδώ ρε. Ποιότητα. Ξεχυλίζει, λέω το σοφού Φράγκο. Φτάνει, Ερμού, στρίβει Βενιζέλου, ανεβαίνει προς τα πάνω. Περνάει τα έργα, Εγνατία, στρίβει δεξιά, φτάνει στο τέλους. Ακούτε, Λίμπερο 107,4. Είναι η Τρόικα. Λέμε τώρα. Παναγιώτης Παπαδόπουλος, Χρήστος Κιώσης, υπακούει στις διαταγές μου. Όχι ρε φίλε, όχι, ο σύντροφος Κιώσης εδώ πέρα. Βέβαια φαίνεται η απογοήτευση στα μάτια του. Αφιερωμένο στο Τακινάρτη, το ζήτησε. Έχω το δίσκο, αυτός είναι από τον 101, 101 δίσκος δεν είναι, τι πες μόντ. Νομίζω. Ναι, ξεκινάει νομίζω έτσι και με το σε live. Βέβαια, τον έχω το δίσκο, πώς λες τον πουλάω. Τι να πουλήσεις, μην πουλάς τίποτα κυριούλη. Δεσποινιδούλα κυριούλη, μην πουλάς τίποτα. Όλα αυτά είναι τα παιδικά σου χρόνια, τα εφηβικά σου. Ό,τι έχεις είναι μέσα στην καρδιά σου, κράτα το για σένα. Εκτός την παξίλα υπάρχει άλλος μεγάλος λόγος. Και ο μοναδικός λόγος που μπορείς να πουλήσεις κάτι τέτοιο είναι λόγος υγείας.
αφιερωμένο στη μητέρα του Ακινάλδη που μας άφησε. Ο 164 ζει και ραπνέει για να κυνηγάει έτσι τον Άρη. Συνεχίζει. Βρε πάλι δοκάρια βλέπω και συμβόλαια να σπάνε. Εξάδες με ιόδιο θα θέλουν μερικοί. Παίζει με τα νερά του Καρυπίδη. Ρε άτιμε. Ολόκληρο σταθμό στο πόδι, απερνοσμένα ψάχνει χρήσα τον Τζαλτίδη, δεν το βρίσκουμε πουθενά, φίλε. Σε κάποια παραλία θα ξερνοβολάει μετά τα χθεσινά μεθύσια του, έτσι, και να δούμε σήμερα τι μπάλα μπορεί να δει. Εκτός αν ήταν στη δεξίωση τίποτα. Εγώ νόμιζα στην Μπέκη Ζήνα πήγανε. Στο εστιατόριο Ζήνων, έτσι λέει. Γι' αυτό θέλω να το βγάλουμε, ρε φίλε. Να δω τι έφαγε. Γιατί έλεγε κάτι. Την προηγούμενη εβδομάδα έλεγε βαριά είναι σε φταλιά. Δεν μ' αρέσει και δεν κάνω και δεν ράνω. Άντε, πούντος δε. Πούντος. Πού είσαι, ρε Χρυσάνθε. Νίκο Παπαδόπουλο, αυτό πήγε και επισκέφθηκε το Σόι. Να ο Θείος ένα πενηντάρικο. Να η Θεία ένα πενηντάρικο. Κάνα κατοστάριο, ένα εικοσάρικο άλλο. Τελείωσε. Βγήκε το ταξίδι. Ω, μια χαρά. Είμαι σχεδόν ευτυχισμένος, μπορώ να πω σίγουρα χαρούμενος, σχεδόν ευτυχισμένος. Έχουν έρθει ήδη 5 σωστές απαντήσεις. Τα ακούς 3-20. Άκου πολλά σπάλαμα στην ξεκίνηση. Δηλαδή οι άλλοι που στέλνουν, φίλε, τι βρίσκουν την αλγή πόλη. Τι λένε, ρε φίλε. Ψέματα λένε. Άρε 3-20, τι άσε κάνω, φίλε, δεν μπορείς να πεις έτσι. Εσύ επιμένεις αυτό το πράγμα ότι ξεκίνησε από Ιταλία, από Ισπανική πόλη. Όχι, κυριούλη, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Είναι έτσι όπως λέει η 4-16, έτσι όπως λέει ο Πασκαλιμπερίς κιόλας, ο 7-58. Όπα, το βρήκαμε! Το βρήκαμε τον Κυριούλη. Βάλε γελολίβρα από κάτω, να δει τι βάζω εδώ πέρα σήμερα. Βάλε λίγο από κάτω. Καλημέρα, Κυριούλη! Γεια σου, ρε Μπίτλ. Γελολίβρα από κάτω, ρε φίλε. Ολόκληρο τέτοιο έκανα, ολόκληρη εισαγωγή. για τον Άρη της καρδιάς μας. Άκουγα, έλεγες κάτι για Αγία Νάπα, έλεγες κάτι τέτοια. Ναι, ρε φίλε, λέω ξέρω πολλά. Αυτό δεν βρίσκουμε ποτέ πουθενά, να ξέρεις. Ναι. 19 προσπάθειες κάναμε. Λάρνακα ήταν η φίλη. Εγώ να μην μάνα για να πω, όχι, εγώ Λάρνακα είμαι. Άσε τώρα τι λες στον αέρα, αγόρι μου γλυκό. Άσε τώρα. Όλοι λένε ότι ναι, εκεί μείναμε. Και στα ξενοδοχεία στη Ρωσία, όταν πηγαίνατε ταξίδια και εσείς και οι δικοί μας, λέγανε ότι κοιμούνται τα βράδια. Φωτογραφίες χθες το βράδυ από τις Φινικούδες, ρε φίλε. Τι έκανα. Πού πώς γίνεται τώρα. Φινικούδες, πώς είπες. Εδώ στη Λάρνακα. Α, περιοχή είναι, τι είναι. Με Φίνικες, μια παραλία. Ρώτη μάλιστα στην Πέγκη. Δεξίως, εγώ νόμιζα Πέγκη Ζήνα. Στην Πέγκη Ζήνα θα πηγαίνατε. Ζήνων, τι ήταν αυτό, ρε. Τι είναι. Όχι, εκεί που πήγανε οι επίσημοι ήταν στη Λευκοσία που τραγουδούσε ο Φίστας, γνωστός Αριανός. Από Ακρόαμα. Ήρθε για να δει τον Άρη και κλείθηκε δουλειά, ρε φίλε, δεν γίνονται αυτά. Ο Φίστας, τι λέει. Στη Λευκοσία. Κανονικά πήγε εκεί πέρα. Με το συγκρότημά του τραγούδισε μια χαρά. Αλλά δεν πήγαμε εμείς, εμείς γράφουμε, μείναμε στη Λάρνακα. Είμαστε εξοικειωμένοι εμείς με τέτοια θέματα, δεν μπορούμε. Η αλήθεια είναι ότι ξυπνάς 6.30 το πρωί για να ταξιδέψεις. Ναι. Εκείνο το βράδυ για να... Εμείς σήμερα θα βγούμε μετά την πρόκριση. Ναι. Χθες εκεί βολτούλα, περπάτημα εδώ στις Φινικούδες. Παγωτό, μαλλί της γριάς, κατάλαβα. Ένα χαλωμάκι. Σε φταλιά δεν έφαγες. Όχι εγώ, οι άλλοι φάγανε. Εγώ δεν μ' αρέσει εμένα. Γιατί είναι βαριά. Μ' αρέσει το, βαριάλες, το γύρω-γύρω. Ναι. Σαν να γουλιάζει λίγο και εμένα δεν μ' αρέσει. Δεν θέλω εγώ αυτά τα πούμε πολύ κρεμμύδια και τέτοια δεν μ' αρέσουν. Ναι, αλλά σε περιμένει η Νορβηγία. Αν περάσει, σε περιμένει η Νορβηγία, φιλαράκι μου γλυκό. Αυτό είναι ένα ταξίδι, φίλε. Ναι. Στα έλεγα εγώ πριν την κλήρωση με την ΑΕΛΕΜΕ σου. Όχι, έλεγε, δεν θέλω μόλτε. Πάρ' την τώρα. Κοίταξε, άμα δεν βάλει τσάρτερ η ομάδα, δεν βλέπω να πηγαίνει κανένα. Τι λέει, τρίβουν τα χέρια του οι οπαδοί. Τέτοια θέλουν. 3.000 χιλιόμετρα, 6.000 χιλιόμετρα, αυτά είναι ωραία. Ναι, θα φύγει το Σάββατο. Ναι. Και. Σε χάνουμε. Θετικό το 15 στην Ελλάδα. Σε χάνουμε, Χρυσάνθη. Εμείς δεν μπορούμε να τα κάνουμε αυτά, φίλε. Ναι. Και οι πτήσεις δεν βολεύουμε τίποτα. Θέλει να αλλάξει 4 αεροπλάνα για να πας εκεί. Γιατί, ρε. Οπότε εικάζω ότι. Καλύτερα αποκλειστείτε. Η ομάδα θα πει. Όχι. Α, όχι. Μπούρδες. Ότι η ομάδα θα βάλει τσάρτερ, οπότε θα μπορέσουμε. Γιατί είναι και ξέρεις, το καπάκι είναι. Ναι, την άλλη εβδομάδα. Άρα 6 του μήνα την Τρίτη πρέπει να φύγεις. Δηλαδή καταλαβαίνω την πηχτή σου. Θα κάνω την επόμενη εβδομάδα μόνος. Κατάλαβα τι εννοείς. Ναι. σε πιάσαμε, Κυριούλη. Κοίταξε. Άκου λίγο. Ναι. Να έρχεσαι να προκριθώ. Ναι. Γιατί αν προκριθώ τη Δευτέρα θα έρθω. Α, ναι. Αν αποκλειστώ. Άσε. Μ' αρέσει μόνος μου. Τυπαξιλό. Μ' αρέσει να κάνω μόνος μου. Αν αποκλειστώ, η άδειά μου ξεκινάει από αύριο το πρωί. Άντε, ωραία. Καλά περάσεις λοιπόν. τα λέμε στην πρεμιέρα. Όχι, ρε φίλε, εντάξει, θα προσπαθεί η ομάδα. Για πες μας τώρα, τι γίνεται κάτω, κλίμα και τα λοιπά. Εντάξει,
Βασικά να καταγγείλω τον Παπαδόπουλο. Που είχε ένα τον άλλον. Τον άλλον. Ο οποίος, έχει σώεκι. Τον οποίο τον ρωτήσαμε ως μισό Κύπριο, ναι, και ήταν εδώ και τα λοιπά. Και μας έλεγε ότι θα έχει 37 βαθμούς την ώρα του αμάτ. Και η ζέστη δεν αντέχεται και διάφορα τέτοια. Ωραία. Οκ. Okay. Έχει 32 βαθμούς τώρα. Έτσι. Ναι. Είναι η Ντάλα ήλιος. Αλλά πες μου, φίλε, συγγνώμη, στην Ελλάδα δηλαδή το καλοκαίρι δεν έχει τώρα 32 βαθμούς Ντάλα ήλιος, δηλαδή σε όλη τη χώρα. Ναι, ναι, ναι. Τι έχει δηλαδή στην Ελλάδα, ήταν 18 βαθμούς. Υπερβολική η ζέστη χθες το βράδυ. Και το βράδυ, ναι, φίλε, χθες την προπόνηση, είχε 27-28 βαθμούς. Μια χαρά. Με αεράκι. Μια χαρά. Τέλεια. Μια χαρά είναι. Ναι, γιατί πέφτει ο ήλιος νωρίς εδώ. Στην μπάρα, είσαι. Δηλαδή 8 η ώρα. Ναι. 8 η ώρα αρχίζει και νυχτώνει εδώ. Νοάντε. Πέφτει ο ήλιος. Μια χαρά. Στη Θεσσαλονίκη είχε πιο πολύ ζέστη την ώρα του μάτς. Ναι. Αλλά να τρομοκρατήσει τον κόσμο άλλο. 40 βαθμούς, 38. Εντάξει, έχει ζέστη, okay, έχει μια υγρασία. Σταυροπόδι κάθεται αυτός, φίλε. Πήγε στην αδελφή της μάνας του, στην αδελφή του μπαμπά του και το ένα και το άλλο. Πήρε 50-50-50-50, να τα μάζεψε. Ξέρει αυτός τι κάνει. Φίλε, εδώ χθες θα ερχόταν υποτίθεται να δουλέψει. Και δεν εμφανίστηκε. Δεν πήρε ένα τηλέφωνο να πει δεν έρχομαι και τον βλέπω πάλι να βάζει με πίτσες, κάτι παγωτά, κάτι τέτοιο. Και εμείς στον αγώνα ανεβάζουμε τους παίκτες. Ωραία, Γιονάρα. Τις συνεντεύξεις τύπου. Δηλαδή είναι δυνατόν ο κύριος Χρυσόνα να κάνει όλα αυτά. Τι το στείλαμε εδώ πέρα. Έλαντε. Θα πάω να δουλέψω και θα έρθει σήμερα 7 η ώρα, έτσι. Ναι. Θα με το καμισάκι του και τα λεφτά. Και το μάτσο. Ρε φίλε, τι να είσαι εδώ πράγμα. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Πώς βλέπεις, προσέγγιση και τα λοιπά. Κοίταξε, μια σημαντική διαφοροποίηση σε σχέση με το πρώτο παιχνίδι είναι ότι δεν παίζει ο Ντόσα Τζούνιορ, ο αρχηγός τους και κεντρικός αμυντικός τώρα. Δεν ξέρω το κατά πόσο θα τους επηρεάσει, θετικά ή αρνητικά. Θετικά υπό ποια έννοια, ότι θα αναγκαστούν εκ των πραγμάτων να διαφοροποιήσουν κάπως τα πλάνα τους και λένε ότι η διαφοροποίηση αυτή θα αφορά την είσοδο του Γκαζαριάν στην ενδεκάδα. Χωρίς δηλαδή να μείνουν στο ίδιο αμυντικογενές 100% σχήμα το οποίο είχαν επιλέξει στο πρώτο παιχνίδι. Το πόσο είναι καλό ή κακό αυτό, έτσι. Ποτέ δεν μπορείς να πεις προκαταβολικά ότι μια παρουσία ή μια απουσία ενός ποδοσφαιριστή λειτουργεί πάντα ανασταλτικά ή θετικά αντίστοιχα. Θα το δούμε στην πράξη. Θεωρώ ότι ο Άρης είναι καλύτερη ομάδα. Θεωρώ ότι αν ο Άρης είναι έτσι όπως πρέπει, ακόμα και αν είναι απλά καλός σήμερα, δεν θα έχει πρόβλημα με τους Κύπριους. Αν όμως δεν παρουσιάσει ένα καλό πρόσωπο, αν παρουσιάσει τη λειτουργία σε συγκεκριμένα πράγματα και αν από την άλλη οι Κύπροι καταφέρουν να απειλήσουν μέσα από στημένες φάσεις, γιατί νομίζω ότι μόνο έτσι μπορούν να απειλήσουν, τότε θα έχει προβλήματα. Το καλό για τον Άρη είναι ότι περνάει στην επόμενη φάση και με ισοπαλία με γκολ. Βέβαια αυτή δεν θα είναι η λογική του παιχνιδιού. Άρη θα μπει στο παιχνίδι με στόχο να κερδίσει, να καθαρίσει την πρόκληση, όπως έκαναν οι Νορβηγοί της Μόλδαβη, και να ετοιμαστεί πλέον για το επόμενο ευρωπαϊκό του ταξίδι. Προβλήματα πέρα από το UNESCO που είναι στην Ελλάδα έτσι κι αλλιώς δεν υπάρχουν. Οι παίκτες είναι εδώ από τη Δευτέρα. Δευτέρα μεσημέρι έφτασαν στην Κύπρο. Άρα δεν τίθεται θέμα κούρασης από το ταξίδι ή οτιδήποτε άλλο, αφού είναι ήδη τέταρτη μέρα εδώ σήμερα. Με αυτά λοιπόν τα δεδομένα περιμένουμε να δούμε έναν Άρη ο οποίος θα είναι βελτιωμένος υπό ποια έννοια. Το ρώτησαμε πριν και στο Σάββατο τον Παντελίδη, ότι αυτή τη χρονική περίοδο η μία εβδομάδα δουλειάς παίζει καθοριστικό ρόλο και είναι σημαντικό ότι δούλεψαν όλοι αυτοί οι ποδοσφαιριστές και πάλι για μία εβδομάδα μαζί. Είναι σημαντικό ότι ο Φετφατζίδης δούλεψε για μία επιπλέον εβδομάδα με τον Σούντγκρεν. Αναφέρομαι σε αυτούς τους δύο γιατί είναι μία σημαντική διάδα παικτών στη διάταξη του Άρη, οι οποίοι μέχρι το παιχνίδι της προηγούμενης εβδομάδας είχαν κάνει μία εβδομάδα μαζί προπονήσεις, 10 μέρες. Δούλεψε ο Σάσα με την ομάδα και πλέον έχει μπει πολύ πιο ενεργά στο ρόλο του στο παιχνίδι της ομάδας και έχουν βελτιωθεί παίκτες όπως ο Ντουάρτε, ο Ιντέγε. Είναι σημαντικό για αυτούς τους ποδοσφαιριστές που ήταν πίσω και είναι ακόμα πίσω να βελτιώνονται μέρα με τη μέρα. Και μια εβδομάδα προπονήσεων τους δίνει αυτό το δικαίωμα, τους δίνει αυτή την... τους προσδίδει μάλλον δύναμη στην προσπάθειά τους και γι' αυτό περιμένουμε σήμερα να δούμε έναν καλύτερο Άρη. Δεν είναι εύκολο το ματς, είναι δύσκολο, θα πρέπει να προσπαθήσει η ομάδα. Δεν χρειάζεται όμως σε τέτοια παιχνίδια να
έχεις πιστεί στην προσοχή στους ποδοσφαιριστές, δεν χρειάζεται να τους πείσεις ότι πρέπει να παίξουν γιατί είναι σημαντικό το μάτσι ή οτιδήποτε άλλο. Από μόνοι τους όλοι οι παίκτες όλων των ομάδων και των Κυπριών έτσι, ξέρουν τη σημασία τέτοιων αγώνων, ξέρουν ότι ειδικά και τον Άρη παίζονται πολλά, γιατί μιλάμε για ένα όφελος οικονομικό της τάξης τουλάχιστον του μισού εκατομμυρίου, μίνιμουμ δηλαδή μισό εκατομμύριο. Με αυτά τα δεδομένα ξέρουν άπαντες ότι πρέπει σήμερα το βράδυ να πάρουν την πρόκληση και ευελπιστούμε ότι θα τα καταφέρουν. Τώρα υπάρχει πολλής κόσμος, όντως, και από τη Λάρνακα. Υπήρξε πολύ κόσμος που ήταν και στην Αγία Νάπα, όπως είπες, γιατί πετάνε αεροπορικές διακοί. Υπήρχε, έτσι αλήθεια είναι αυτό, υπάρχει ο σύνδεσμος στη Λευκωσία που χθες το βράδυ 4,5 ώρα του πετάξανε γκαζάκια και του κάψανε την πρόσωψη. Δεν γίνονται μόνο στην Ελλάδα αυτά, γίνονται και στην Κύπρο, όπως αντιλαμβάνεσαι. Τώρα, τι μπορεί να πέτυχε, να νομίζω ότι πέτυχε αυτός ο οποίος έκαψε την πόρτα σε ένα σύνδεσμο του Άρη στην Κύπρο, δεν μπορώ να ξέρω. Πάντως πετάξανε 4 γκαζάκια, τα 2 σκάσανε και δημιούργησαν ζημιές στην πρόσωψη του συνδέσμου στην Κύπρο, που δεν υπάρχουν στόρια και τέτοια, δεν είναι εκπαιδευμένοι εδώ, όπως είναι εκπαιδευμένοι οι δικοί μας επάνω, που έχουν στόρια στους συνδέσμους κτλ. Αλλά τέλος πάντων αυτό είναι το αρνητικό στην όλη υπόθεση. Να σου πω μια ερώτηση μόνο, ο Νότης πώς πάει? Ο Πιτσιρικάς, 19χρονος. Νότη, δεν το λέω. Ο Νότης. Ποιος είναι ο Νότης, φίλε? Ο 19χρονος που έβαλε να κύψει και η παέρεση για την επίθεση την προηγούμενη εβδομάδα. Δεν έχω ενημέρωση από χθες. Είναι η αλήθεια. Ευτυχώς το παιδί γλίτωσε τα χειρότερα για την ώρα, γιατί είναι σε δύσκολη ακόμα κατάσταση. Πραγματικά, όσοι είμαστε μέσα στον χώρο του ποδοσφαίρου τόσα πολλά χρόνια και τις εντάσεις μας έχουμε και τις διαφωνίες μας έχουμε και μπορεί να έχουμε εκνευριστεί απίστευτα με κάποιον φίλο ή με κάποιον εντός εισαγωγικών οπαδικό εχθρό ή οτιδήποτε άλλο, δεν μπορώ να αντιληφθώ πώς φτάνει στο σημείο ένας να σηκώσει σιδερολοστό και να το φέρει στο κεφάλι ενός 20χρονου, ενός 19χρονου. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Δηλαδή μπορώ να αντιληφθώ ότι κάποιος θα παίξει ξύλο κάποια στιγμή για το Άρης ΠΑΟΚ και το Παναθηναϊκός Ολυμπιακός ή οτιδήποτε άλλο, ή ότι θα βρίσει, ή ότι θα κάνει χειρονομίες ή θα τον σπρώξει ή οτιδήποτε. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς κάποιος σηκώνει το λωστό και χτυπάει στο κεφάλι. Δεν μπορεί να μην ξέρει τι σημαίνει αυτό. Δεν μπορεί να μην αντιλαμβάνεται τι κάνει εκείνη τη στιγμή. Τι να πω. Δηλαδή, μακάρι το παιδί να πάει καλά. Εντάξει, ναι. Απλά σε ρωτάω πώς ξέρεις, γιατί είχε βγάλει ανακοίνωση και η ΠΑΕ, ρε παιδί. Όχι, κοίταξε. Έβγαλε ανακοίνωση η ΠΑΕ και ακριβώς την έβγαλε για να ευαισθητοποιήσει κάποιοι, γιατί πολλές φορές αυτά τα πράγματα ξέρεις. Πάμε για εκδίκηση και τέτοια. Γίνονται και ράδιο αρβίλα και λένε διάφορα. Καταρχήν να σημειώσω ότι όντως δεν ξέρουμε το κίνητρο. Δηλαδή δεν είναι απαραίτητα οπαδικό το όλο θέμα. Να το σημειώσουμε και αυτό έτσι. Εγώ ποτέ δεν θέλω να λαϊκίσω σε τέτοιες περιπτώσεις. Υπήρχαν 4 φίλοι του Άρη όντως με φανέλες στην Ιασονίδου. Εμφανίστηκαν περίπου 8, 9, 10 άτομα με λωστούς και μαχαίρια και διάφορα τέτοια. Τους ζητήσανε λεφτά, κινητά, δώστε τα, κάντε τα και αυτά που γίνονται σε αυτή τη φάση. Δεν τα έδωσαν και επειδή δεν το έδωσαν τον χτύψαν με το λωστό στο κεφάλι. Οι υπόλοιποι δηλαδή έχουν μικροτραυματισμούς, αυτά που τα αμυντικά τραύματα που λέμε, που βάζει το χέρι μπροστά ή οτιδήποτε άλλο. Αλλά πραγματικά επαναλαμβάνω, όποιο και αν είναι το κίνητρο, ό,τι και αν είναι, δεν μπορώ να το αντιληφθώ. Δηλαδή θεωρώ ότι πραγματικά είναι απόπειρα δολοφονίας το συγκεκριμένο. Πραγματικά δηλαδή, όταν το χτυπάς το κεφάλι με λωστό, δεν μπορεί να μην ξέρεις τι κάνεις εκείνη τη στιγμή. Μάλλον δεν ξέρεις τι κάνεις. Και φαντάζομαι γίνονται πάρα πολλά, ρε παιδί μου, πανελληνίωση τέτοια σκηνικά. Απλά καλό είναι να μην τα κρύβουμε κάτω από το χαλάκι, ρε παιδί μου. Εντάξει, να τα αναφέρουμε, γιατί κατάσταση και που ξεφεύγει αυτό, και μετά λέμε τι έγινε και πώς έγινε, έτσι. Παναγιώτη, θα σου πω το εξής. Δεν μου αρέσει καθόλου αυτά, φίλε. Για αυτά τα θέματα πραγματικά δεν ξέρω. Η δική μου η απόφαση, αν θέλεις, στο μέτρο του δυνατού όσον αφορά την εκπομπή μου ή το site μου, είναι να μην αναφέρομαι σε αυτά. Γιατί θεωρώ και είμαι πεπισμένος πλέον
ότι όταν μιλάμε για οπαδικό κομμάτι, έτσι, και το βλέπουμε συνεχώς αυτό. Το βλέπουμε με βιντεάκια, το βλέπουμε με αναρτήσεις, το βλέπουμε πανό, το βλέπουμε στην καθημερινότητα την οπαδική. Ότι αυτοί οι άνθρωποι που πλακώνονται στο ξύλο για τέτοια ζητήματα, κάθε δημοσιοποίηση των περιστατικών αυτών, είναι έπαινος, λες. Όταν αφορά τραυματισμό του αντιπάλου, το πανηγυρίζουν. Κακός, αλλά... Τι σημαίνει αυτό? Ότι αν εγώ το δημοσιοποιώ, είναι βούτυρο στο ψωμί τους. Τους τρέφει αυτό. Έχω καταλήξει λοιπόν ότι πρέπει όλα μα όλα αυτά τα περιστατικά να μην τα αναπαράγουμε. Να μην τους δίνουμε τη χαρά της δημοσιοποίησης. Γιατί πολύ φοβάμαι ότι κάποιοι από αυτούς μέσω αυτών των καταστάσεων θα πάνε να κάνουν και ξανά. Έχω καταλήξει αυτό το συμπέρασμα τελικά. Ότι δεν θα μπορεί εγώ και εσύ να το καταδικάσουμε, αλλά αυτοί οι άνθρωποι όχι απλά θα το επιδοκιμάσουν. Αλλά θα ήθελα να σου πω κάτι. Χτύπα ξύλο ρε εσύ, όταν υπάρξει όμως και θάνατος, μετά ό,τι και γίνει αναφέρεσαι και α, ορίστε, είναι το ίδιο πράγμα ουσιαστικά. Το θέμα είναι να μην να πάψει να γίνει. Το θέμα είναι να υπήρξε θάνατος. Υπήρξε θάνατος. Πολύ κιόλας. Με τον Κύπριο φίλο του ΠΑΟΚ, που πρόσεξε, εδώ δεν μιλάμε για χτύπημα, αλλά μιλάμε για μένα είναι. Μην πει τώρα τι να πω, ακόμα χειρότερο, είτε το. Στο αυτοκίνητο ότι έφυγε ο άνθρωπος έχει σημασία, όχι ο τρόπος, αλλά πρόσκληση τώρα. Μιλάμε για μια κατάσταση που και ο καθένας μπορεί να αντιληφθεί ότι ακόμα και μια απλή φασαρία μπορεί να καταλήξει τόσο τραγικά. Δηλαδή, στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν το χτύπησαν, ναι, πήγαν να το χτυπήσουν, ναι, έτσι, αυτοί μου πήγαν να το χτυπήσουν. Εγώ λέω με βάση το κατηγορητήριο και την απόφαση της δικαιοσύνης, ναι. Γιατί δεν ήμουν εκεί, δεν περιγράφω για εικόνα που ήμουν εκεί μπροστά. Έτσι. Και το χτύπησαν αυτοκίνητο. Και ένας νέος άνθρωπος έχασε τη ζωή του. Γιατί ο ένας ήταν ΠΑΟΚ και ο άλλος ήταν Ηρακλής, Άρης, Ολυμπιακός, δεν ξέρω εγώ τι μπορεί να είναι. Και σκοτωθούμε. Εδώ τώρα ανακοινώθηκε, βγήκε η ανακοίνωση στην ΠΑΕ Άρης, γιατί ήταν και είναι σοβαρό το περιστατικό. Ήταν και είναι σοβαρό και ευτυχώς φαίνεται να έχει διαφύγει το κίνδυνο. Δεν τον έχει διαφύγει όμως απόλυτα το κίνδυνο. Το κίνδυνο δεν τον έχει διαφύγει. Μακάρι να πάνε καλά τα πράγματα. Έλα να θυμίσουμε λίγο. Δεν μου λες χθες τη δεξίωση. Τα νερά από πού ήταν, Καρυπίδης? Όχι, φίλε, γιατί Καρυπίδης, φίλε, είναι ακριβά τα νερά. Ακριβά τα νερά, εντάξει. Ακριβά είναι ή άμα, ρε φίλε, ή άμα. Πού να πιεις τέτοιο νερό, εσύ? Γιατί να πιεις το στόμα σου πρώτα με το άλλο το νερό για να βγει αυτό το νερό. Έτσι πάει, καλά τότε, ρε φίλε. Καλά από πηγές εδώ. Από χρυσές πηγές είναι αυτά τα νερά. Πώς θα πουλάμε στην Κίνα. Πώ γίνεται. Ωραία, φίλε, τι γίνεται. Παρακαλώ. Δεν μου λέει τη μέρα του αγώνα, του πρώτου αγώνα, είχε δικαστήριο δικό σου, ε. Στη δικαστήριο, στη Βέρεια. Κάποια 280 δικαστήρια. Α, ναι, εντάξει, απλά μου το ανέφερε κάποιος μέσα από τον Άρη, τον οποίο τον πήρα με το ταξί. Ο δικός μου λέει χθες, τον πήρα μετά μια μέρα με το παιχνίδι. Ο δικός μου λέει χθες είτε είχε τέτοιο, Βέρεια, δικαστήριο. Δικαιώθηκε. Δεν ξέρω ακόμα τι γίνεται. Γιατί τα κερδίζει τα δικαστήρια, να ξέρεις. Α, κερδίζει. Πες μου έναν επιχειρηματία που δεν έχει δικαστήριο. Ναι, σωστά. Θα σλαμάς. Η είδηση είναι. Εντάξει, με τον Καρυπίδη έχουν εξετυλιστεί πάρα πολύ, έτσι. Γιατί λέγανε στο πρώτο εξάμεινο θα διαλυθεί ο Άρης, θα χτυπήσει τέτοιο, Μπιέλα, όχι τον Γκάρν, όχι το Ράν, όχι το ένα, όχι το άλλο. Δεν σου ωραία. Μας ενδιαφέρει το τι θα κάνει στον Άρη και να υπάρχει υγεία στον Άρη. Τώρα τις επιχειρηματικές δραστηριότητες του κάθε επιχειρηματία μπορούμε πολλά να λέμε και εγώ και εσύ και ο καθένας, αλλά είναι οι επιχειρηματικές τους δραστηριότητες. Πάντως για σουρωμένο. Για σουρωμένο μια χαρά μιλάς. Μπράβο σου. Μετά το χθεσινό ξενύχτη, μπράβο. Έλα τώρα, είπες κάτι παραπάνω. Άσε με τώρα. Καταρχήν δεν πίνω έτσι κι αλλιώς. Δεν μου λες, περιγραφή θα είσαι σήμερα, το 8 η ώρα. Εγώ ναι. Εσύ, πρέπει να πάω πέρα από την πρόκληση. Δεν πρέπει να φέρεις το στουντιάκι ένα Αργιανάκι όπως εγώ. Τι να φέρω. Ποιος θα είναι εδώ πέρα 8 η ώρα. Α, θα είναι ο Ντρούλινγκ. Θα είναι, ναι. Α, εντάξει, ωραία. Εντάξει. Το δέχομαι. Φιλέ, κάνω εγώ την περιγραφή. Πα και πάρουμε και μια πρόκριση. Γιατί ο άλλος φώναζε γκολ και χτυπούσε μπάλα στα δοκάρια. Ο Νίκος. Έχεις ακούσει περιγραφή Παπαδόπουλο? Ναι, άκουσα, ναι. Γκολ! Δοκάρι! Όχι, τελικά δοκάρι. Τι να πει. Πρίσεις το
εντάξει, πανηγυρίζεις, φέρνει το τιμόνι και τα λοιπά και σου λέει δοκάρι, δεν το κομπανάς μετά. Έλατε. Έτσι γεννιέται η βία κατά τον δημοσιογράφο. Κάτι περιγραφές. Να φύγουν αυτοί που περιγράφουν τέτοια πράγματα. Ωραία, Χρήστανθε, πρέπει να πάμε στα διαλυματάκια, έτσι. Άντε, καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Θα τα πούμε. Δεν σου πω κάτι. Σε περίπτωση που πρέπει να περάσει ο Άρης, την άλλη Πέμπτη αγωνίζεται. Την άλλη Πέμπτη, ναι. Πέμπτη. 8 του μήνα. 8 του μήνα στην Νορβηγία και 15 την ημέρα της Παναγιάς. Εκεί που θα έρθεις να κάνεις εκπομπή δηλαδή. Στο Κλάδι Βικελίδης. Την άλλη πας και φεύγω με άδεια. Ποια άδεια? Δεν έχω υπογράψει τίποτα ποτέ. Αιώνια. Άντε πάμε σε διάλειμμα. Διάλειμμα. Άριστε. Γέλο ρίμε. Λοιπόν, μην ξεχνάς Κυριούλη, Δεσποινιδούλα. Χαμός γίνεται εδώ πέρα τώρα πλέον με τα εισιτήρια. Ενώ δεν έχουμε τον αφήνουμε κανένα κοσάλ. Το φωτεινό είχαμε τον μεθύστα στον αέρα, τον ρεπόρτερ του Άρη, που μόλις γύρισε μάλιστα στα βραχιά του και τις βερμούδες από τις πετσέτες από την Άγια Νάπα. FM και ενώ μήνυμα αποστολή στο 54526. Τρία εισιτήρια για τον αγώνα της ερχόμενης Τρίτης. Πάω εναντίον. Πας Γιάννα της Ολλανδίας. 8 η ώρα στο γήπεδο της του Μπάρας. Κλασικός τρόπος, οπωσδήποτε παιδιά, ονοματεπώνυμο, θα συζητηθεί, άμυγα κτλ. 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 Και έχουμε βάλει και τον Γκουιζάκι για γυαλιά ηλίου η ώρα από το Epicon Express. Σαν σήμερα 1498, Χριστόφορος Κολόμβος ξεκινάει το ταξίδι του για την Αμερικανική ενδοχώρα, δηλαδή Βενεζουέλα. Είναι ο πρώτος Ευρωπαίος που πατάει τον πόδι του εκεί, σε αυτή την μεγάλη χώρα. Γνωρίζετε από ποια ιταλική πόλη έχει ξεκινήσει? FM και ενώ, απαντησούλα, αποστολή στο 54526 για να μείνει για ένα ακόμα πρωινό κατσούφης ο Δημητριάδης από το Opticon Express που θα αναγκαστεί λόγω των quiz που βάζουμε να δώσει είτε γυαλί ηλίου ή οράσεις από το Opticon Express. Όχι ρε παιδιά κατσούφης, με την καρδιά του ανοιχτή τα κάνει όλα αυτά τα πράγματα. Πάμε σε διαλυματάκι, το τελευταίο αυτής της εξαιρετικής μέρας, αυτού του εξαιρετικού πρωινού, και θα επιστρέψουμε μετά για το επόμενο 20 λεπτάκι περίπου για την εκπομπή της Τρόικας, που μόνο Τρόικα θα λέγεται. Έτσι μετά τα χαουζάκια και τα λοιπά, έτσι αυτό είναι που εμείς ρε παιδί μου, άντε σιγά σιγά να φεύγουμε και τα λοιπά και τα λοιπά. Και εμείς σιγά σιγά να φύγουμε σε κανένα ταρτάκι, funky for you, ακούμε ρε φίλε, τι είμαι σήμερα, το κάτι άλλο. Για μια ακόμα μέρα, για ένα ακόμα πρωινό, για ένα ακόμα δίωρο, αριστουργηματικές μουσικές επιλογές από την ποιότητα της εκπομπής, τον Παναγιώτη Παπαδόπουλο. Home Alone, εδώ πέρα με, όχι Home Alone, ουσιαστικά έχω τον Χρήστο Κιώση μαζί μου έτσι. Αδελφός μεγάλος, συντρόφι, τεράστιο, funky for you, funky for Κιώσης. 14. Τι είναι αυτό ρε παιδιά? Σαλπικίδης? Όχι. 14 είναι τα λεπτά που έχεις να διεκδικήσεις 3 εισιτήρια. Εισιτήριο 1. 3 δίνουμε βασικά. Είναι η τελευταία μέρα. Αύριο ξέχασε τα αυτά. Έτσι. Έχεις 14 λεπτάκια ακόμα, 15 περίπου, να διεκδικήσεις εισιτήριο για τον αγώνα της ερχόμενης Τρίτης. Τι είναι αυτό? ΠΑΟΚ ΠΑΣ Γιάννενα της Ολλανδίας. 8 η ώρα, γήπεδο του Μπάρας. Πρώτη μάχη, πρώτη από τις δύο μάχες για την πρόκριση στα play-off του ελεϊνού θεσμού του Champions League. FM και ενώ, τρόπος δηλαδή, FM και ενώ, ονοματεπώνυμο, πάση θυσία, πάω και εισιτήριο αποστολή στο 54-526. Γυαλιά, δεν θα δώσει ρε Πανάγο σήμερα. Τι λέω τόση ώρα, παιδιά. Μάλιασε η γλώσσα μου, μάλιασε. 1398, Χριστόφορος Κολόμβος. Γίνεται ο πρώτος Ευρωπαίος που πατάει το ποδάρι του στην Αμερικανική ενδοχώρα, τη σημερινή Βενεζουέλα. Το quiz που έχουμε βάλει για σήμερα για να πάρεις για να διεκδικήσεις γυαλιά ηλίου ή οράσεως από τα Opticon Express που έχει τρία μαγαζιά μέσα στην πόλη και το τέταρτο είναι στη Χαλκιδική στο Μαρμαρά. Αλλά λες που να τρέχεις εκεί, κάτσε εδώ πέρα μέσα στην πόλη, μια χαρά περνάμε. Ζητάμε να μας πείτε ποια είναι η ιταλική πόλη από την οποία ξεκίνησε το ταξίδι του ο Χριστόφορος Κολόμπος. FM και ενώ, την απαντησούλα, αποστολή στο 54-526. Γραμμές, funky γραμμές, funky for you, γραμμές ανοιχτές, 2-31-0-287-888. Πανεύκολα, ήρεμα, ήσυχα, όμορφα. Καλημερίζουμε και τον 7:30, μπαίνει στην κλήρωση για πάω. Καλημέρα Παπαδόπουλα, ΑΟ Καβάλα, μια ζωή. Πολύ, πολύ μεγάλη συμμετοχή από γυναίκες. Τον Ιβάν Ζαμοράνο, καλημερίζουμε τον 7:58. Στέλνει την ιταλική πόλη που ψάχνουμε. Εντάξει, για το quiz που έχουμε βάλει, παιδιά, και είτε μονομάνα, το επώνυμο, την παρατσούκλη, εντάξει, το ίδιο είναι. Το ρεγιστήριο, οπωσδήποτε θα χρειαστεί ονοματεπώνυμο. Εντάξει. Κάποιοι είναι τυπικοί, γράφουν το όνομα τους και το επίθετό τους για την κλήρωση για τα γυαλιά ηλίου. Πάντως, αν κερδίζει ρε φίλε, η Βάν Ζαμοράνο, μπορεί να σε καλέσει η Μάρι Λίζ από την γραμματική υποστήριξη που έχουμε και για σήμερα. Και για σήμερα, για να βγει αυτή εδώ η εκπομπή, όπως μαζί με τον Γιώση είναι και ο Παναγιώτης Παπαδόπουλος. Έτσι, μπορείς να πεις το όνομα τεπώνυμος και θα πας σε ένα από τα τρία καταστήματα από τα Opticon Express για πάρεις, να τσιμπήσεις το γυαλάκι σου. Είτε θες για όραση, για τον ήλιο, είτε για μοιοπία, πρεσβειοπία κτλ. Τη οποία απεύχομαι να έχεις. Και επειδή η ποιότητα ξεχυλίζει εδώ πέρα από αυτό το δίωρο, από τις 10 μέχρι και τις 12, άκου μια άλλη εκδοχή από το «Πες μου μια λέξη». Άρα, τι βρίσκει ο Πανάγος, ρε. Τι βρίσκει ο Πανάγος, ρε.
Ει, μας χαμογελάει. Τι ωραία που είναι. Λούλα Πένια, αν την ψάξετε, παιδιά, να την βρείτε. Άρε, Παράγω, τι τους κάνει σήμερα όλους. Λούλα Πένια. Η Λούλα, το λουλάκι, όπως έλεγε ο Σταυρίδης στην ελληνική ταινία. Εκστασιασμένος ο Χριστός και όσοι που βρήκε αυτό το πράγμα που ανακάλυψα εγώ, η ποιότητα της εκπομπής. Έτσι, έτσι. Λούλα Πένια. Πού είναι αυτή, ποιος ξέρει, κάπου εκεί κάτω. Μεθύστακας από πίσω. Λέγει ο Τσαλτίδης από πίσω. Ο Καραμούζας. Έχουν έρθει σοριδόν απαντήσει για την Ιταλική πόλη και γίνεται χαμός τώρα πλέον με τα εισιτήρια. Ξυπνά αργά ο κόσμος, καλοκαιράκι. Θα μου πεις να σου πω κάτι. Βάλ' το ξανά, Χρήστο. Βάλτε ξανά. Αν έχει αδειούλα, φίλε, και δεν μπορεί να φύγει 15 μέρες έτσι κάπου, λες κάθομαι εδώ, λίγο. Ροκανίζω λίγο την μια μέρα, ροκανίζω την άλλη, ροκανίζω την τρίτη. Κάνα δύο, κάνα φθημένο μπανάκι. Θα φύγει πρώτη εβδομάδα. Η δεύτερη εβδομάδα κάπου θα πάω τρεις μέρες. Τελείωσε αυτό ήταν. Τέλειωσε το πανηγύρι. Και να σου πω κάτι, το καλοκαίρι, φίλε, ξέρει για ποιου είναι. Αυτού που έχουν πολλά, δεν του νοιάζει τίποτα. Θα φύγει δύο μήνες. Ποιον προβληματίζει αν έχει ζεστή γρασία κτλ. Ποιον δεν προβληματίζει μάλλον. Αυτό που βρίσκεται όλη τη μέρα μπροστά στο κύμα. Και πώς κάτι το κύμα. Τι άλλο θες, ρε φίλε. Θες μετά τρεις μήνες καλοκαίρι. Δεν σε ενοχλεί καθόλου. Ποια ζέστη, ποια υγρασία. Δεν σε ενδιαφέρουν καθόλου όλα αυτά. Ούτε θερμοκρασίες. Αλλά μέχρι και ο Θεός, ρε φίλε, με τους Ολλανδούς. Φοβερό. 41 βαθμούς λέει στην Ολλανδία. Για να συνηθίσουν οι ποδοσφαιριστές του Πας Γιάννα του Άμστερνταμ. Για να συνηθίσουν, ρε φίλε, για να δουν την μπάρα την άλλη Τρίτη. Που 8 η ώρα ακόμα θα καίει ο ήλιος. Στο καμίνι της Τουμπάρας. Μέχρι και εκεί, ρε παιδιά. 41 βαθμούς. Μετά από 80 χρόνια έκανε στην Ολλανδία. Για να συνηθίσει ο ποδοσφαιριστής του Εάντα. Με ενημερώνει Χρήστος και όσοι τελικά δεν είναι από εκεί πέρα τα βάθη της Λατινικής Αμερικής, είναι από την Πορτογαλία. Ναι. Η πυρέτρια του Σάντος. Λούλα Πένια. Είδες. Φάτσα λέει που είναι για σλαμά η γυναίκα. Σαν τέτοια, σαν γυναίκα. Έτσι. Αυτό εννοεί. Φαντάζομαι δηλαδή. Ωραία, φίλε. Πώς περιέγραψε την τέτοια. Τον λαιμό της. Μικρούλα, πόσο. 45. Α, τι, αυτή το λέει, φίλε, δόντια έχει βγάλει. 45 χρόνια σλαμά. Μικρή είναι. Περιέγραψε την. Το λαιμό της Όλγα Στρέμη, παιδιάδα ειδονής. Τη χαρακτήρισε. Απίστευτο, φίλε. Πω, πω. Και αυτή δεν χώρισε ακόμα, δεν γνωρίζει το δικό μας. Έλα εδώ στον τεπό. Να ο Καραμούζας. Κάπως έτσι είναι ο Χρήστος Τσαλτίδης. Ήταν μάλλον χθες τη νύχτα. Αφήστε αυτά που έλεγε στον αέρα της πόλης. Ακούει και το Κατερινάκι, ακούει και τα παιδιά του. Γερά να είναι. Σου λέει εντάξει, αυτός κοιμάται μια χαρά νωρίς. Εσύ είσαι που το λες. Νάτος, ορίστε. Πίσω από τη Λούλα Πένια. Πίσω από τα φουστάνια της Λούλα Πένια της Λάρνακας. Ναι, εσύ κυριούλη, εσύ είδες Ποινιδούλα, πέρασες ένα ακόμα εξαιρετικό πρωινό δίωρο με παρέα με Παναγιώτη Παπαδόπουλο και Χρήστο Κιώση. Πού όλα αυτά, 107,4. 10 με 12 ήμασταν μαζί. Έχουμε 4 λεπτάκια ακόμα. Σιγά σιγά θα κάνουμε μια funky for you κλήρωση. Δύο μάλλον κλήρωσεις. Μία για τα γυαλιά ηλίου και μία για τα εισιτηριάκια, τα μπιλιετάκια που λένε οι φίλοι μας οι Ιταλοί. Οι Ιταλοί που έχουν μια Ιταλική πόλη που εδρεύουν η ομάδα από το 1800 κάτι δεν θυμάμαι και μία από το 1969. 69 δεν θυμάμαι. Η άλλη είναι το 1898-1899. Η μία που έχει 9 πρωταθλήματα. Και η άλλη έχει ένα. Αυτή που έχει 9 πρωταθλήματα, πολύ δύσκολο θα βάλει στεράκι στη φανέλα. Για να πάρει 10ο πρωτάθλημα, να βάλει στεράκι στη φανέλα. Η άλλη, και αυτή, για αυτή είναι πολύ δύσκολο να πάρει άλλα 9 για να βάλει και αυτή αστεράκι. Πέραν τούτου όμως, είναι μια λατρεμένη ποδοσφαιρικά πόλη. Είναι η πόλη από την οποία ξεκινούσε τα ταξίδια του ο Χριστόφορος Κολόμβος. Εξού πολλές φορές και το σήμα εκεί πέρα, των οπαδών της Τζένοα, με σημαία Αγίου Γεωργίου κτλ. Είναι η Γένοβα, το λιμάνι της Γένοβας. Εκεί η ομάδα που γεννήθηκε, η Τζένοα, που έχει φτάσει και ημιτελικά κυπέλου UEFA το 1992 νομίζω, τη χρονιά που το πήρε ο Πας Γιάννα της Ολλανδίας, ο Άγιαξ δηλαδή, στο διπλό τελικό με την Τωρίνο, αφού η Τζένοα είχε αποκλείσει τη Λίβερπουλ με Σκούχλαβη και Εράνιο, και ήττα της Λίβερπουλ μέσα στο Άνφιλντ 1-2 από την Τζένοα, σας πληροφορώ κύριε Ιούλη και Δεσποινιδουλάκου, τη σου λέω. Μετά από 19 χρόνια ιτήθηκε η Λίβερπουλ στο Άνφιλντ σε ευρωπαϊκό αγώνα. Τελευταία φορά το είχε κατεφέρει ο Ερυθρός Αστέρας το 1973.
Η Τζένοα λοιπόν είχε φτάσει ημιτελικά, είχε παίξει με τον Άγιαξ. Μεσημέρι, το έχω γραμμένο ακόμα το μάτσο, φίλε, ποράει ούνο. Μεσημέρι πρώτο παιχνίδι, ισοπαλία νομίζω 2-2. Πέρασε τέλος πάντων ο Έαντας και αντιμετώπισε το διπλό τελικό την Τωρίνο του μεγάλου Καζαγκράντε. Με διαφήμιση Μπερέτα η Τωρίνο. Και προπονητή το Μοντόνικο. Το θυμάσαι? Άρε φίλε, πολλά χρόνια τώρα. Εμιλιάνο Μοντόνικο. Πρώτο μάτς, αν θυμάμαι καλά, 2-2 στο Τωρίνο. Και επαναληπτικός 0-0, αλλά έχει ή 2-3 δοκάρια η Τωρίνο, ρε φίλε, να του σουφίσει του άλλου έκου στο παλιό, στο Ολυμπιακό στάδιο του Άμστερνταμ. Το ποδηλατοδρόμι ήταν, τι ήταν, κάτι τέτοιο δεν ήταν. Ναι. Ωραία ατμόσφαιρα, βέβαια αυτή είναι η σκιά τη Φέγενορντ. Το πήρε ο Άγιαξ εκείνο το κύπελο ΕΒΑ, διπλό τελικό. Τι σου λέω τώρα, από το Χριστόφορο Κολόμβο, έφτασε στο σημείο να περιγράφω τι έχει γίνει στο δεύτερο τελικό του 1992 κυπέλου ΕΒΑ μεταξύ Άγιαξ και Τωρίνο, τη μεγάλη ομάδα του Τωρίνο. Η άλλη, η Γιουβέντους, είναι η νεότητα δηλαδή, είναι η σκιά τη Γκρανάτα. Η Δεσποινιδούλα, η Ελένη Καραγκούδη. Η Ελένη, συγγνώμη, Καραγκούδη, απάντησε σωστά. Ο Κολόμβος ξεκίνησε από τη Γένοβα. Καλημέρα, κυριούλη. 4-16, έχει καβατζάρι, γυαλιά ηλίου ή οράσεως από το Opticon Express. Τρία μαγαζάκια, ένα δυτικά, Νέα Ευκαρπία, Πολυτεχνείο 23. Δεύτερο μαγαζί, απέναντι τα δικαστήρια. Μην πει δεξιά στα δικαστήρια. Τσουπ, πα αριστερά, μπαίνει, λε Τρόικα, Παπαδόπουλο, ποιότητα, Λίμπερο, κέρδισε γυαλιά ηλίου, Γένοβα, Χριστόφορος Κολόμβος και καβατζώνει τα γυαλιά ηλίου. Αν δεν πα εκεί. Σουλατσάρι προ το κέντρο, ακόμα πιο ανατολικά δηλαδή, λίγο πιο ανατολικά. Στρίβει από την Τζιμισκή την Παύλου Μελά. Δεύτερο, τρίτο μαγαζί, εκεί δεξιά. Θα σε περιμένει εκεί πέρα ο Δημητριάδης ή το επιτελείο του για να σου δώσει τα γυαλιά ηλίου τα οποία κέρδισε. Θα σε ενημερώσει σε λίγο και η Μάρι Λίζ θα σε καλέσει για να σου πει τι και πώς. Funky for you. Τρία άτομα κερδίσανε εισιτήριο για τον αγώνα τη ερχόμενη Τρίτη, οι οποίοι είναι. Ζαχαρούλα Μαστορίδου τελειώνει σε 2.94. Ζαχαρούλα Μαστορίδου τελειώνει σε 2.94. Κολονιάς Γιώργος. Ζητώ συγγνώμη αν βάζω άλλο τον τόνο. Κολόνιας λες να λέγεται. Κολονιάς Γιώργος τελειώνει σε 6.63. Κέρδισε και αυτός καβάντωσε το εισιτηριάκι. Δεν δίνουμε αύριο, παιδιά. Ό,τι ήταν χθες και σήμερα. Και προχθές έδινε ο Τσαλτίδης. Και παραπροχθές. Ναι, βέβαια. Τέσσερις μέρες δύναμη. Τι άλλο θέλετε. Και Καφαδάρης Τέλειος τελειώνει σε 8.68. Επαναλαμβάνω. Γυαλιά Ηλίου. Καραγκούδη Έλενα Ελένη 4.16. Πάο Κάγιαξ. Ζαχαρούλα Μαστορίδου. Κολονιάς Γιώργος και Καφαδάρης Στέλιος. Αυτοί οι τρεις θα βρίσκονται σίγουρα την άλλη Τρίτη στην Τουμπάρα για τον αγώνα ΠΑΟΚ ΠΑΣ Γιάννενα της Ολλανδίας 3-1. Στο πρώτο βήμα του ΠΑΟΚ για την πρόκριση για τα play-off του ελληνικού θεσμού του Champions League. Ευχαριστώ όλους και όλες που συμμετείχαν στην εκπομπή. Τηλεφωνικά δεν βγάλαμε κανέναν. Δεν ήθελα να διακούσω φίλοι την ποιότητα. Κατάλαβε, λέει, ακούμε μουσικάρες στον Ατάλο. Τι να πούμε, δεν χρειάζεται. Βγάλαμε τον Ζαλτίδη, τον Μεθύστακα, τον Ορέστη Μακρύ της Κύπρου, της Λάρνακας, ο οποίος ξεσάλωσε χθες στην Άγια Νάπα και σε άλλα μπιτσόμπαρα εκεί πέρα της περιοχής. Μας ενημέρωσε τι και πώς κτλ. Εδώ πέρα 8 η ώρα, κανονικά αντιμετάδοση του αγώνα του Παναλυτικού, του Άρη, ο οποίος αγωνίζεται στη Λάρνακα στην μη φυσική έδρα της ΑΕΛΕΜΕΣΟΥ. Μεσός Άρης, επαναλυτικός του 0-0. Να έχετε μία funky day. Εμείς θα τα πούμε ξανά αύριο, ξανά 10 με 12 εδώ πέρα. Και μην ξεχνάς, μόνη σου πατρίδα, όπως θα έλεγε και ο Κολόμβος, άσχετα που πάντως το ποδάρι του, μόνη σου πατρίδα, τα παιδικά σου χρόνια.